Το Νυμφαίο έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως ένα από τα 20 ομορφότερα χωριά της Ευρώπης. Και πάμε να συνομιλήσουμε εκεί με το μέλος του Συλλόγου Ξενοδόχων στην Φλόρινα, τον κύριο Γιάννη Ατρίδη, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα στο πάνελ, καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευλογημένος τόπος η Κρήτη, βέβαια, αλλά οι ομορφιές της Ελλάδας, η αλήθεια είναι δεκάδες, είναι εκατοντάδες. Είμαστε στο απέναντι, στο αντίθετο άκρο. Αλλά μας ενώνουν πολλά, είδατε. Πολλές οι αφορμές να τα πούμε. Πολλά. Έχουμε εδώ ανθρώπους που δώσαν μάχη στον Νυμφαίο για να απελευθερωθεί. Έχουμε, όλη η περιοχή ήταν γεμάτη με οπλαρχηγούς από την Κρήτη. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν εκεί στον Νυμφαίο το 1990, όταν κάποιες προσωπικότητες ξαναζωντάνεψαν την περιοχή, εκμεταλλεύτηκαν τις ομορφιές της και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή η περιοχή να έχει ίσως τα ομορφότερα αρχοντικά σε όλη την Ελλάδα και να έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Ευρώπης. Είναι μέσα στα 10 ομορφότερα χωριά της Ευρώπης από την UNESCO και έχει προταθεί και για το βραβείο διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα στα 3 επί 4 χωριά όλου του κόσμου. Είναι πραγματικά όμορφο όμως, έχει φοβερή παράδοση, έχει σεβασμό στην αρχιτεκτονική. Εδώ έχουμε τον Αρτούρο, επίσης έχουμε και υπολογικές ανησυχίες. Έχουμε τον Αρτούρο, το κέντρο της Αρκούδας, του Λύκου, του Ελληνικού Ποιμενικού. Γίνεται πολλή δουλειά. Μάλιστα. Ξέρετε, το ερώτημα που προκύπτει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι με ποιους τρόπους αξιοποιείτε και εσείς ως επαγγελματίας τα πλεονεκτήματα του τόπου σας. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Τη στιγμή που κατάφεραν προγενέστεροι από εμάς, όπως ο κύριος Μπουτάρης, ο κύριος Μέτζος, ο Νίκος Σωσίδης, μεγάλοι ευεργέτες του χωριού, να σώσουν το χωριό στην κυριολεξία, να διατηρήσουν τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία και να μην επιτρέψουν την άναρχη ανάπτυξη και δόμηση, έχουμε το δώρο έτοιμο. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να σεβαστούμε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά και να προσπαθήσουμε να μην γίνουμε, είναι άποψή μας και να μας συγχωρήσουν, ούτε Αράχοβα ούτε Άγιος Αθανάσιος. Θέλουμε ανθρώπους που να έρθουν να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν, να απολαύσουν την αρχιτεκτονική και την καλεσθησία, τη φύση. Οπότε είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό. Σεβόμαστε τη φύση, Βάλια, σεβόμαστε τη φύση, Εύη. Ωστόσο, βάζουμε και ένα φρένο. Και ένα φρένο που σε πολλές περιπτώσεις μας βοηθά να επενδύσουμε στη συνέχεια και να έχουμε και τα απαραίτητα ωφέλη. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ιατρίδη, για μας, αλλά και για τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, για ποιο λόγο θα μας προτρέπατε να επισκεφθούμε το όμορφο, την όμορφη περιοχή σας, πέραν της αρχιτεκτονικής, που δεν το συζητώ, μας... τις εικόνες και μόνο μας μαγεύει. Ναι, εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε. Η Δυτική Μακεδονία συνολικά είναι ένας ανεξερεύνητος τόπος για την Ελλάδα. Έχω χορτάσει να βλέπω κριτικούς να έρχονται και να μένουν έκπληκτοι και να μην πιστεύουν αυτά που βλέπουν. Έχουμε υπέροχα δάση, φοβερές λίμνες. Έχουμε από τα καλύτερα εινοποιεία, θέλουμε να περηφανευόμαστε, στο Δήμο Αμιντέο. Έχουμε καταπληκτική γαστρονομία. Πραγματικά νιώθεις ότι είσαι σε κάποιο μέρος ορεινό της κεντρικής Ευρώπης. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Ιατρίδη, τι να πούμε. Ναι, ολοκληρώστε. Εδώ, για να μην το ξεχάσω, να στείλω την αγάπη μου στην Κρήτη, γιατί από μέν της γυναίκας μου είμαστε εξαίματος κριτικοί, είναι κριτικιά η γυναίκα μου από τα Χανιά. Εγώ έχω δεσμούς καρδιάς, έχουμε κουμπαριά στα νόγια επίσης. Α, από εκεί έπρεπε να ξεκινήσω από την εκπομπή. Έχω το Μπάμπη και την Ιωάννα που τους πάτρεψα. Τέλεια. Ο Μπάμπης είναι ο γιος του Παπανδρέα του Κεφαλογιάννη, γνωστός σε όλους εκεί πέρα. Α, μάλιστα. Λοιπόν, οπότε και τον στέλνετε... παρακαλούμε και μέσω της εκπομπής να μας επισκεφθεί. Βέβαια, στέλνετε και τους χαιρετισμούς με το καλό να τα ξαναπούμε, κύριε Ιατρίδη. Και την ξαδέρφη μας στην Αργυρό, να σηκωθεί και να έρθει να μας επισκεφθεί. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Ιατρίδη, να είστε καλά. Λοιπόν,